Κυρία Κεφαλογιάννη, πώς είδατε τώρα το κλίμα στη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν και τι σημαίνει το λιώνουν οι πάγοι, το καλό κλίμα παρά τις μεγάλες διαφορές? Πολύ σημαντικό το ότι υπήρξε συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο, κάτι που μέχρι από λίγο καιρό φαινόταν σχεδόν αδύνατο. Περάσαμε, όπως ξέρετε, ένα πολύ δύσκολο περσινό καλοκαίρι και νομίζω κανείς δεν θέλει να δει να επαναλαμβάνεται αυτό. Και βεβαίως δεν μιλάμε μόνο για το να περάσουμε ένα πιο ήσυχο καλοκαίρι, που καταλαβαίνουμε όλοι για ποιο λόγο ενδιαφέρει και την Ελλάδα και την Τουρκία. Μας ενδιαφέρει να μπούμε σε μια φάση που η σχέση μας με την Τουρκία θα είναι πιο ομαλή. Θεωρώ εξαιρετική επιτυχία της ελληνικής διπλωματίας ότι έχει καταφέρει με την προσπάθεια που έχει γίνει όλους αυτούς τους πολλούς μήνες τα ζητήματα αυτά που πάντα τα θεωρούσαμε ως διμερή να έχουν πλέον αναφθεί σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την σχέση της Ευρώπης με την Τουρκία, όπως επίσης και τις σχέσεις της Τουρκίας συνολικά με την Δύση. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να αποπροσανατολιζόμαστε με την όποια, αν θέλετε, προσπάθεια κάνει αυτή τη στιγμή ο κ. Ερντογάν να ρίξει τους τόνους. Μήπως ούτε να εφησυχάζουμε. Ακριβώς, διότι το έχουμε δει πολλές φορές ότι αυτό μπορεί να είναι και μια τακτικιστική κίνηση της Τουρκίας. Η Τουρκία σε καμία περίπτωση δεν έχει φανεί ότι έχει εγκαταλείψει τα αναθεωρητικά της σχέδια. Η Ελλάδα όμως είναι εδώ για να προωθεί τα ζητήματα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε επίπεδο ΝΑΤΟ, σε επίπεδο σχέσεων με την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Και νομίζω ότι αυτό, αν μη τι άλλο, η σημερινή κυβέρνηση το έχει καταφέρει πάρα πολύ καλά. Και γι' αυτό βλέπουμε μια Τουρκία η οποία σιγά σιγά φαίνεται να ρίχνει τους τόνους και να υποχωρεί από τις ακραίες θέσεις της. Όμως δεν φυσικάζουμε, συνεχίζουμε την διπλωματική μας προσπάθεια και βεβαίως πάντα με όπλο μας το διεθνές δίκαιο, τις διεθνείς συνθήκες στις οποίες είναι και η Τουρκία συμβαλόμενο μέρος και προφανώς με την γειτονική χώρα θέλουμε και επιδιώκουμε να έχουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Απλά δεν ξέρω αν έχει περιθώρια. Αυτό έχει να κάνει και με το πώς συμπεριφέρεται και η άλλη πλευρά. Δεν ξέρω αν έχει πλέον περιθώριο ο Ερντογάν να έχει αυτή την αμφισημία στις κινήσεις του πλέον. Δεν έχει τον Τραμπ, ας πούμε, που και εκείνος ήταν λίγο ο χαρακτήρας του και η προσωπικότητά του έτσι λίγο αμφιλεγόμενη, μία ήταν έτσι, μία ήταν αλλιώς. Τώρα έχει μια νέα πραγματικότητα να αντιμετωπίσει. Οπότε, γιατί δεν πιστεύουμε πλέον ότι ο Ερντογάν αυτό που έδειξε χθες είναι αυτό το οποίο θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε? Το λέω για να μην μένουμε μόνο σε αυτές τις συναντήσεις και να μπούμε λίγο και στην ουσία. Μήπως θα πρέπει να υπάρξει πλέον και το επόμενο βήμα του διαλόγου, στο διάλογο ανάμεσα στις δύο χώρες. Όπως έχετε δει, η Ελλάδα ακόμα και στη φάση που η προκλητικότητα της Τουρκίας ήταν στο maximum, έδειχνε πάντα την διάθεση να συζητήσει και με διπλωματικές απλά λύσεις. Μένουμε στις διαθέσεις. Να υπάρξει προσέγγιση με την άλλη πλευρά. Όμως, ξαναλέω, προφανώς υπάρχουν νέα δεδομένα, κυρίως με την παρουσία του νέου Προέδρου της Αμερικής, του Τζο Μπάιντεν, και αν μη τι άλλο το ότι χθες οι όλες συναντήσεις έγιναν στο περιθώριο μιας συνόδου του ΝΑΤΟ είναι σημαντικό, διότι ξέρετε πολύ καλά ότι επί Προέδρου Τραμπ το θέμα του ΝΑΤΟ είχε μπει δυστυχώς και αυτό σε μια δεύτερη μοίρα. Μάλιστα. Νομίζω λοιπόν ότι η Αμερική αυτή τη στιγμή επιδιώκει να έχει μια νέα σχέση με την Τουρκία και μέσα σε αυτό βεβαίως έχει πολύ μεγάλο ρόλο η Ελλάδα να δείξει ότι πάντα είναι σε θέση να συζητήσει με διπλωματικό τρόπο με το διεθνές δίκαιο στο μέρος της. Αλλά βεβαίως εμείς από την πλευρά μας, επειδή ξέρουμε πιο καλά τι σημαίνει η Τουρκία, δεν εφησυχάζουμε. Κύριε Ηλιόπουλε, τις διπλωματικές μας κινήσεις. Κύριε Ηλιόπουλε, τι λέτε? Πρώτα απ' όλα, ξεκάθαρα είναι σημαντικό να υπάρχει διάλογος, γιατί δεν μπορεί να υπάρχει άλλη λύση. Η λύση είναι μόνο διάλογος. Το πρόβλημα είναι ότι ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή όμως κερδίζει χρόνο και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η ελληνική πλευρά δεν έχουν στρατηγική. Γιατί κερδίζει χρόνο ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή? Γιατί υπάρχει συζήτηση για την τελωνιακή ένωση ανάμεσα στην αναθεώρηση, μάλλον, της τελωνιακής σχέσης της Τουρκίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Ερντογάν έχει κάθε, αν θέλετε, πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή να δείξει ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος συζητάει,
ότι είναι κάποιος ο οποίος έχει ρίξει τους τόνους. Και όταν θα κλείσει αυτό το παράθυρο και θα αναθεωρηθεί η τελωνιακή σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας, να επιστρέψει στην παλιά του στρατηγική. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο, εμείς λέμε ότι η ελληνική πλευρά τώρα πρέπει να εκμεταλλευτεί τα δύο σημαντικά πλεονεκτήματα που έχουμε, που όπως το ένα αναφέρθηκε είναι η αλλαγή της αμερικανικής ηγεσίας και η αλλαγή των ΗΠΑ απέναντι στην Τουρκία. Το δεύτερο είναι το πόσο πιέζει η τελωνιακή σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας σε σχέση με την οικονομική κατάσταση της Τουρκίας. Να το εκμεταλλευτεί και να ζητήσει δύο πράγματα. Η αλλαγή της τελωνιακής σχέσης να προχωρήσει μέσα από την προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και επιτέλους από την τουρκική πλευρά να αναγνωριστεί η Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν πιστεύω ότι αυτό θα προχωρήσει και δεν πιστεύω ότι θα προχωρήσει γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αυτή τη στρατηγική. Έχει ένα βαθύτατο εσωτερικό πρόβλημα. Θυμόμαστε τον Αντώνη Σαμαρά ξεκάθαρα να λέει ότι διαφωνεί με την προσφυγή στη Χάγη. Και κατανοείτε εσείς ότι μια χώρα η οποία κρέμεται από τις εσωκομματικές αντιπαραθέσεις ενός κόμματος προφανώς δεν φαίνεται ότι τα πηγαίνει πολύ καλά. Δεν ξεχνάμε εδώ ότι ήδη από το καλοκαίρι του 2019 η κυβέρνηση δεν λέει όχι στη Χάγη. Δεν το έχει αποσύρει. Δεν έχει αποσύρει αυτή τη θέση. Η εκτίμησή μας. Ακούγοντας τον κύριο Σαμαρά, θέλω να πω. Γι' αυτό λέω εκτίμηση ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης μένει στα λόγια. Δεν έχει δείξει ότι είναι ένας ισχυρός παίκτης στην εξωτερική πολιτική. Δεν έχει καταφέρει καν να πείσει την κοινοβουλευτική του ομάδα ότι θα ψηφίσουν τα τρία μνημόνια συνεργασίας με τη Βόρεια Μακεδονία. Αυτό δεν το λες. Δάκε ότι παίζεις και μεγάλη μπάλα στην εξωτερική πολιτική. Συγχωρέστε με, έτσι απλά για να χρησιμοποιήσω και ορολογία των ημερών. Και να υπενθυμίσω εδώ ότι ήδη από το καλοκαίρι του 19 είχε πάρθει απόφαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για πρώτη φορά για κυρώσεις απέναντι στην Τουρκία, μια απόφαση την οποία την είχε κερδίσει η Κυπριακή Δημοκρατία μαζί με την ελληνική κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε όλο αυτό το διάστημα να μην υπάρξουν ούτε κυρώσεις ούτε αυτοματοποιημένος μηχανισμός κυρώσεων πάνω στο τραπέζι, γιατί προφανώς και χρειάζεται διάλογος. Εννοείται με κόκκινες γραμμές, δηλαδή δεν συζητάμε κρίσεις ζώνες, δεν συζητάμε αναθεώρηση της Λοζάνης, και το λέω αυτό γιατί η Τουρκία αυτή τη στιγμή τη ζητάει. Ζητάει ένα διάλογο εφόλης της ύλης, ένα διάλογο χωρίς την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για μας είναι κεντρικό ζήτημα ο διάλογος να γίνει με εμπλοκή της ευρωπαϊκής πλευράς και να συνδεθεί με την αλλαγή της τελωνιακής σχέσης. Μάλιστα. Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας. Συνεπώς... Και από την άλλη μεριά επιμένω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται για άλλη μια φορά απλά να μην έχει στρατηγική. Κύριε Ηλιόπουλε, τώρα από εσάς να ξεκινήσουμε το δεύτερο γύρο. Με συγχωρείτε, σημαίνει... θα κάνω ένα σχόλιο ότι 18 μήνες έχουμε διαχειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την μεγαλύτερη κρίση των πολλών τελευταίων ετών με την Τουρκία. Και η Ελλάδα έχει αποκτήσει πλέον σημαντικό διπλωματικό κεφάλαιο, το οποίο και αξιοποιεί αυτή τη στιγμή. Τώρα, κυρία Κεφαλογιάννη... Το σημαντικό διπλωματικό κεφάλαιο, κυρία Κεφαλογιάννη, ήταν η Συμφωνία των Πρεσπών τότε που εσείς διαδηλώνατε μαζί με τη Χρυσή Αυγή στους δρόμους της Αθήνας, στο Σύνταγμα. Αυτό είναι το σημαντικό διπλωματικό κεφάλαιο και είναι μία από τις κεντρικές ήττες του Ερντογάν. Να υπενθυμίσω εδώ ότι ο Ερντογάν ήταν από τους βασικούς διεθνείς παράγοντες, ο οποίος έκανε ό,τι μπορούσε για να μην υλοποιηθεί. Μόνο που τώρα τσακωνόμαστε για τις μπλούζες, τις φανέλες της σκοπιανής ομάδας, κύριε Ιδιόπουλε. Δυστυχώς βλέπουμε ότι όλες αυτές οι ενστάσεις που είχαμε για την περιβόητη συμφωνία των Πρεσπών, στην πράξη φαίνεται ότι δικαιώνονται, διότι αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι η άλλη πλευρά δεν υπάρχει. Η άλλη πλευρά, δεν φαίνεται να συμμορφώνεται με την κυρία συμφωνία. Κυρία Κεφαλογιάννη, άρα αφού δικαιώνεστε, δεν θα ψηφίσετε τα μνημόνια συνεργασίας. Αυτή είναι η σημερινή είδηση. Είχαμε... Μπορείτε να μου απαντήσετε σε αυτό το απλό ερώτημα. Κυρία Κεφαλογιάννη, μπορείτε να απαντήσετε σε ένα απλό ερώτημα. Ακούστε, όπως ξέρετε πολύ καλά. Μπορείτε να απαντήσετε σε ένα απλό ερώτημα. Αφού δικαιώνεστε, υποθέτω δεν θα ψηφίσετε τα μνημόνια συνεργασίας. Το είχαμε πει από την αρχή ότι οι διεθνείς συμφωνίες της χώρας τηρούνται ανεξάρτητα από το ποιος είναι στην κυβέρνηση. Δεν γίνεται αλλά και να δικαιώνεστε και να τα ψηφίσετε, κύριε Κεφαλογιάννη. Πρέπει να διαλέξετε. Αυτή, πριν υπογράψετε τη συνθήκη αυτή, είχαμε επισημάνει ότι η άλλη πλευρά δεν άρα θα προτιμούσατε δεν θα σήμερα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα να λέγεται Μακεδονία Σκέτο. Αυτό θα προβλέπετε. Ναι, αλλά δεν λέγεται Βόρεια Μακεδονία, κύριε Ιδιόπουλε. Οι μπλούζες γράφουν Βόρεια Μακεδονία, οι μπλούζες των Σκοπιανών. Λοιπόν, τώρα ένα λεπτό, σας παρακαλούμε για να προλάβουμε. Παρακαλούμε πολύ. Κύριε Ιδιόπουλε, ένα λεπτό, παρακαλούμε. Κύριε Ιδιόπουλε, σας παρακαλώ. Τι σημαίνει δεν θα αφήσω τον Μητσοτάκη σε χλωρόκλαρη? Αυτό που είπε ο πρόεδρός σας εχθές. Σημαίνει πρώτα απ' όλα ότι θα συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε το γεγονός ότι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη αφήνει 25.000 μαθητές εκτός πανεπιστημίου για να έχουν πελατεία τα ιδιωτικά ΙΕΚ. Σημαίνει ότι θα συνεχίσουμε να μιλάμε για το νέο πτωχευτικό, όπου για πρώτη φορά
Για πρώτη φορά δεν θα υπάρχει καμία προστασία στην πρώτη κατοικία και αυτό το φέρνει ένα κόμμα το οποίο χρωστάει 340 εκατομμύρια στις τράπεζες. Σημαίνει ότι θα συνεχίσουμε να πολεμάμε με κάθε τρόπο το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο καταργεί το 8ωρο, φέρνει απλήρωτες υπερορίες, απλήρωτα 10ωρα, φέρνει ατομικές συμβάσεις τη στιγμή που η κάλυψη από συλλογικές συμβάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι στο 60% και στην Ελλάδα είναι στο 14,7%. Σημαίνει ότι θα συνεχίζουμε να έχουμε σύγκρουση με ένα παραγωγικό μοντέλο το οποίο θέλει να φέρει η Νέα Δημοκρατία, που είναι παραγωγικό μοντέλο βαλκανικού και όχι ευρωπαϊκού τύπου, που στηρίζεται σε επιχειρήσεις που δεν θέλουν έλεγχο. Να υπενθυμίσω ότι το 2017 μεγάλη τράπεζα είχε πληρώσει 1,6 εκατομμύρια πρόστιμο για πλήρωτες υπερορίες και το πρώτο πράγμα που έκανε η Νέα Δημοκρατία ήταν να μειώσει τα πρόστιμα της επιθεώρησης εργασίας. Σήμερα για την ίδια παράβαση το πρόστιμο θα ήταν μόλις 109.000 ευρώ. Σκληρή αντιπολίτευση, λέτε, κύριε Ηλιόπουλε. Σκληρή αντιπολίτευση, γιατί είναι σκληρή και αντικοινωνική η πολιτική που υλοποιεί η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Είναι μια πολιτική κοινωνικής λαϊλασίας, μια πολιτική η οποία θα φέρει ένα νέο κύμα brain drain, γιατί κανένας νέος επιστήμονας που μπορεί να φύγει με αξιοπρεπείς μισθούς στο εξωτερικό δεν θα επιλέξει να είναι προγραμματιστής ή μηχανικός σε μια χώρα που θα δουλεύει απλήρωτα 10ωρα με διαλυμένη επιθεώρηση εργασίας. Και σημαίνει ότι θα συνεχίζουμε να αναδεικνύουμε ότι το χρεοκοπημένο κόμμα που κυβερνάει αυτή τη στιγμή τη χώρα, μια Νέα Δημοκρατία η οποία χρωστάει 340 εκατομμύρια στις τράπεζες, θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της. Δεν γίνεται ένας επιχειρηματίας ο οποίος χρωστάει. Κύριε Ιλιόπουλε, να κλείσω με αυτό. Δεν γίνεται ένας επιχειρηματίας ο οποίος χρωστάει 40.000 ευρώ να μην έχει ασφαλιστική ενημερότητα, να δέχεται συνεχώς τηλεφωνήματα από εισπρακτικές, αλλά η κυβέρνηση να χρωστάει 340 εκατομμύρια στις τράπεζες, να νομοθετεί υπέρ των συμφερόντων των τραπεζών και να μην τρέχει μία. Αυτό δεν θα περάσει έτσι. Κυρία Κεφανογιάννη. Κοιτάξτε, ο μονόλογος του κυρίου Ηλιόπουλου δείχνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πραγματικά αλλού. Δεν μπορεί να κατανοήσει την κοινωνία, δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι η Ελλάδα πηγαίνει μπροστά και νομίζω ότι αυτό αποτυπώνεται και από τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες δυστυχώς δεν δείχνουν στον ΣΥΡΙΖΑ ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή χρειάζεται μια σοβαρή αντιπολίτευση και όχι μια αντιπολίτευση με συνθήματα. Αναφέρεστε στο Ευρωβαρόμετρο που δείχνει ότι 70% των πολιτών δεν σας εμπιστεύονται. Σας άφησα να πω αυτό που θέλατε. Νομίζω ότι δεν είναι κακό να αφήσετε και εμένα να πω ότι βλέπουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, τώρα στο εργασιακό νομοσχέδιο, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προσπαθήσει να κάνει μια εκστρατεία παραπληροφόρησης, δείχνοντας ότι είναι τελείως εκτός πραγματικότητας. Προσπάθησε να πείσει ότι καταργείται το 8ωρο, ξεχνώντας ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι το 8ωρο ούτως ή άλλως και οι κατακτήσεις αυτές είναι μέσα στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη. Ερχόμαστε και λέμε με μεγάλη σαφήνεια πλέον στο νομοσχέδιο, στο άρθρο 55, ότι το 8ωρο είναι και παραμένει νομοθετικά κατοχυρωμένο. Ερχόμαστε με το εργασιακό νομοσχέδιο να βάλουμε επιτέλους μια τάξη σε ένα χαόδες τοπίο, το οποίο άφησε πίσω του ο ΣΥΡΙΖΑ με την πλήρη απορρίθμιση της αγοράς εργασίας που ήρθε με το τρίτο μνημόνιο. Κύριε Κεφαλογιάννη, μας κάνετε βλάκα. Μειώσαμε την ανεργία 10%. Επαναφέραμε τις εργασίες και μας λέτε ότι αφήσαμε χαόδες τοπίο. Καλημέρα σας, παιδιά. Έχει βουλιάξει δρόμος. Το θράσος σας είναι απίστευτο. Είστε αυτοί οι οποίοι παραδώσατε 27% ενέργεια στη χώρα. Καλημέρα. Να μετράτε λίγο τα λόγια σας. Καλημέρα. Να μετράτε λίγο τα λόγια σας, παρακαλώ. Αύριο στη Βουλή, παιδιά. Αύριο στη Βουλή. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ.